Για πάμε να δούμε σε τι φάση είναι τα ελληνοτουρκικά και τι μπορούμε να περιμένουμε. Να συνομιλήσουμε με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων, τον κύριο Κώστα Ιφαντή. Κύριε Ιφαντή, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας, κύριε Λιβαδάρη. Καλημέρα σας. Καλημέρα, και τι πρέπει να περιμένουμε ρεαλιστικά, θα ήθελα να σας ρωτήσω, από αυτή τη συνάντηση Γεραπετρίτη Φιντάν. Τι μπορούμε να περιμένουμε? Κοιτάξτε, αυτό εξαρτάται από την, αν θέλετε, από τη στρατηγική διαπραγμάτευσης, τη διαπραγματευτική στρατηγική και των δύο πλευρών. Δηλαδή, αν οι αφετηριακές θέσεις της Τουρκίας είναι και οι τελικές της θέσεις, τότε προφανώς, όπως πολύ σωστά είπατε, δεν πρόκειται να πάμε, πουθενά. Εάν η Τουρκία, όπως συνηθίζεται συνήθως, ξεκινάει δημοσίως με μια μαξιμαλιστική θέση για να συζητήσει πολύ πιο επικοδομητικά, αυτό είναι περισσότερο ευχολόγιο παρά ουσιαστική εκτίμηση από πλευράς μου. Λοιπόν, τότε δεν αποκλείεται να ξεκινήσει μια διαδικασία η οποία θα κρατήσει σε μάκρος. Λοιπόν, εκεί νομίζω είμαστε. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι αυτή τη στιγμή γίνεται πολύ κακό για το τίποτα. Υπάρχει μια φοβική στάση στην ελληνική κοινή γνώμη σε κάποιες πλευρές, ότι επειδή η Τουρκία επαναλαμβάνει τις πάγιες θέσεις της, τις θέσεις δηλαδή που διατυπώνει εδώ και 50 χρόνια, ξαφνικά στην Αθήνα επικρατεί πανικός, έτσι, σε διάφορες, επαναλαμβάνω, πλευρές, ότι λες και κανείς θα περίμενε ή ήταν σίγουρος ότι η Τουρκία θα έρθει σε αυτό το διάλογο ή στον οποιονδήποτε διάλογο, αν θέλετε, υιοθετώντας ελληνικές θέσεις. Νομίζω ότι είναι μία ακόμα προσπάθεια ανάμεσα σε αυτές που έχουν γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είπατε πάντως, κύριε Ιφαντή, ότι είναι περισσότερο ευχή αυτό που λέτε παρά εκτίμηση. Να εικάσω ότι η εκτίμησή σας είναι πως ο μαξιμαλισμός της Τουρκίας, που ουσιαστικά βάζει στο τραπέζι όλα τα θέματα και θέματα κυριαρχίας σε ό,τι αφορά την Ελλάδα. Αυτός ο μαξιμαλισμός εκτιμάται ότι δεν είναι μόνο διαπραγματευτικός, ότι θα μείνει σε σκληρή γραμμή? Νομίζω ότι σε κάποια από αυτά τα ζητήματα η Τουρκία θα επιμείνει μέχρι τέλους. Δηλαδή, τι εννοώ? Κυρίως στο ζήτημα των γκρίζων ζωνών και κυρίως στην περιοχή των Δωδεκανήσων, στο βαθμό που μπορώ να ξέρω, όχι σε ολόκληρο το Ανατολικό Αιγαίο. Δηλαδή, με βάση αυτά τα οποία κατά καιρούς επαναλαμβάνει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Άρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση. Δηλαδή, χώρες που στην ουσία διαπραγματεύονται, χώρες που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η μία νομιμοποιεί τις θέσεις της άλλης. Γιατί αυτός είναι ο φόβος, ο περίεργος και, αν θέλετε, κατά την άποψή μου, ανιστόρητος που εκφράζεται, ότι άμα συζητάμε με την Τουρκία, νομιμοποιούμε τις απαιτήσεις της. Σε καμία περίπτωση. Και ποτέ δεν συμβαίνει αυτό στην ιστορία της διπλωματίας, όχι της ελληνικής, της παγκόσμιας. Από την άλλη πλευρά, ακόμα και αν έρθουμε στο καλό σενάριο, ότι φτάνουμε σε μια, προχωράει μια διαπραγμάτευση που φτάνει να περιορίζεται κοντά στο πακέτο των ελληνικών θέσεων. Μήπως κάνουμε μια υποκριτική συζήτηση και στην Ελλάδα? Και τι εννοώ? Πιστεύει κανείς ότι αν φτάσουμε και υπάρχει βούληση και από τις δύο πλευρές να κινηθούμε προς τη Χάγη, υπάρχει η παραμικρή περίπτωση να μην χρειαστούν υποχωρήσεις και από την ελληνική πλευρά? Όταν μιλάμε για συμβιβασμό, εάν, επαναλαμβάνω, φτάσουμε εκεί, προφανώς από τις θέσεις που εκφράζει η χώρα παγίως θα υπάρξει μια σχετική, αν θέλετε, υποχώρηση. Αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, γιατί πρέπει κάποια στιγμή αυτή να είναι η βασική συζήτηση στην Ελλάδα. Έτσι, να γνωρίζει και ο κόσμος τι μπορεί να γίνει, λοιπόν, και τι δεν μπορεί, λοιπόν, να γίνει. Δεν είναι, αν θέλετε, ποιο είναι το μεγάλο ζήτημα που ενοχλεί την Τουρκία και το οποίο για μας έχει αναδειχθεί ως σχεδόν υπαρξιακό, είναι το εύρος των χωρικών υδάτων. Τα περίφημα 12 και 6 μίλια. Ακριβώς. Μπορεί εύκολα να φανταστεί κανείς ή καμία ότι αν τυχόν η Ελλάδα είχε τη δυνατότητα ή τη βούληση ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο να επεκτείνει στα 12 μίλια, δεν θα υπήρχε κανένα άλλο ζήτημα να συζητήσουμε. Έτσι, γιατί περί αυτού πρόκειται. Έτσι, δεν υπάρχει, ακριβώς, μετά καμία συζήτηση. Το Αιγαίο
γίνεται επί της ουσίας αν ελληνική λίμνη, ούτε ΑΟΣ, δεν υπάρχει ούτε περιθώριο για ΑΟΣ, ούτε τίποτα. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Άρα είναι σαφές, κύριε καθηγητά, ότι όταν μιλάμε για ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα, για διαπραγμάτευση επαφτών, μιλάμε και για χωρικά ύδατα. Είναι δυνατόν ποτέ να γίνει συζήτηση για ΑΟΣ χωρίς να μιλήσουμε για εύρος χωρικών υδάτων? Όχι. Όχι, γιατί αυτό αμέσως θα ρωτήσει η Τουρκία. Δηλαδή, ξέρετε, υπάρχει μια βασική άσκηση στη διπλωματία και στη διαπραγμάτευση. Προσπαθούμε μια χώρα, η χώρα Α, να καταλάβει πώς θα κινηθεί, τι θα πει, τι θα θέσει στο τραπέζι η χώρα Β. Στην προκειμένη περίπτωση, τι θα πουν οι Τούρκοι, από πού ξεκινάμε να μετράμε? Ας πούμε ότι δεν βάζει καθόλου κυριαρχία, δεν βάζει καθόλου ζητήματα αποστρατιωτικοποίησης. Θα ρωτήσουν αυτό, από πού ξεκινάμε να μετράμε. Και πρέπει εμείς να είμαστε έτοιμοι να πούμε ότι ξεκινάμε από τα 12 μίλια ή από τα 6 μίλια ή... δεν ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, πάμε σε ένα σχήμα κλιμακωτό, αλλού 6 μίλια, αλλού 9, αλλού 12. Γιατί το λέω γιατί υπάρχει προηγούμενο ιστορικό και διπλωματικό, όταν είχαν έρθει πολύ κοντά οι κυβερνήσεις Παπανδρέου και Ερντογάν τότε. Και ξέρουμε επίσης ότι το ίδιο είχε συμβεί σε μια πολύ άτυπη και μια πολύ πρώιμη διαπραγμάτευση και τη δεκαετία του 70. Δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, αυτή ήταν η βασική αρχή. Λοιπόν, αλλά επαναλαμβάνω, καλό θα είναι να γίνει αυτή η συζήτηση στο εσωτερικό της χώρας και οπότε να ξεκαθαρίσουμε τι ακριβώς θέλουμε. Γιατί επαναλαμβάνω, εάν πούμε ότι κάποια στιγμή στο μέλλον οπωσδήποτε εμείς θα επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτή τη στιγμή να εμπλεκόμεθα σε μια τέτοια διαπραγμάτευση, έτσι, η οποία θα καταρρεύσει. Μάλιστα. Προφανώς. Ναι, για να γίνεται τουλάχιστον ο διάλογος με τους πραγματικούς όρους, ναι, και να μην υπάρχει αυτή η υποκρισία, πώς να το πούμε. Τώρα, από την πλευρά... ακριβώς. Και να μην στοχοποιούνται όσοι ή όσες εκφράζουν αυτές τις απόψεις που δεν είναι καινοφανείς και ούτε έτσι ως προδότες ή ως μειοδότες. Ναι. Γιατί είδαμε πρόσφατα να πυροβολείται και η Γενική Διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, η οποία είπε δημόσια... Η κυρία Γαβουνέλη, ναι, η οποία είναι αν θέλετε, αν όχι η κορυφαία, εκ των κορυφαίων νομικών σε ζητήματα δικαίου της θάλασσας, έτσι. Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Ιφαντή, εκτιμάτε ότι η πλευρά της Τουρκίας, ο Ερντογάν, έχει λόγους σε αυτή τη φάση να πάει ένα βήμα παραπάνω την ελληνική προσέγγιση και να μπει με πρόθεση λύσης στον πυρήνα των ελληνοτουρκικών? Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Είναι βεβαίως, κοιτάξτε, το ήρεμο κλίμα έχουμε πει και ίσως και μαζί το έχουμε πει ότι εξυπηρετεί και τακτικά την Τουρκία αυτή την περίοδο. Δεν θέλει ένα μέτωπο με την Ελλάδα το οποίο δεν μπορεί να το κερδίσει διπλωματικά. Έτσι. Και αυτό το φαίνεται από την ιστορία των ελληνοτουρκικών σχέσεων παρά την ιτοπάθεια που διακρίνει μερικούς στη χώρα. Έτσι. Λοιπόν, άρα δεν έχει κανένα λόγο να ανοίξει εκ νέου ένα μέτωπο με την Ελλάδα. Νομίζω ότι ναι, με τους όρους που θέτει η Τουρκία... είναι ειλικρινής η πρόθεση να πάμε στην ουσία των πραγμάτων. Το θέμα είναι αν αυτοί οι όροι εξυπηρετούν το ελληνικό εθνικό συμφέρον. Και επαναλαμβάνω, πρέπει να κάνουμε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση επ' αυτού. Τι απορρίπτουμε από την, χωρίς καν να μπούμε σε συζήτηση και τι ενδεχομένως και για λόγους τακτικής μπορεί να συζητήσουμε. Μάλιστα. Κύριε Ιφαντή, ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλή σας ημέρα.